1η Απριλίου 2009 έχω έρθει με τον Πέτρο στην Κορώνια με ευκαιρία κάποιων εργασιών που είχε να κάνει και ήρθαμε και μια βόλτα στη Μαμούρα. Εδώ λοιπόν, στο σημείο αυτό, ήταν ο στρατοδρομικός σταθμός που δούλευε ο πατέρας μου όταν ήταν η μητέρα μου έγκυος στο δεύτερο της παιδί, εμένα, όπου και με γέννησε. Εδώ της πέθανε και το πρώτο παιδί της, όταν εγώ ήμουν 22 ημερών περίπου και το παιδί αυτό ήταν περίπου 3 ετών. Πίσω από την πράσινη πόρτα αυτή που φαίνεται και είναι το δέντρο με το καρούλι, εκεί ήταν το δωμάτιο, το σπίτι μάλλον, του κλειδούχου και εκεί ζούσαν το αντρόγινο με τα δύο τους παιδιά για ένα διάστημα. Ο πατέρας μου πήρε μετάθεση. Στο σταθμό αυτό επίσης εργαζόταν ως σταθμάρχης εκείνη την εποχή ο Ηλίας Χάρος, έτσι λεγόταν το επίθετό του, ο οποίος στην πορεία έγινε νονός μου. Υποθέτω ότι στο πάνω σπίτι θα καθόταν ο Ηλίας ο Χάρος ως σταθμάρχης, ο οποίος μετέπειτα παντρεύτηκε μία γυναίκα εδώ από το χωριό τη Μαμούρα και με την οποία έκανε οικογένεια. Τον νονό μου αυτόν τον συνάντησα στη ζωή μου συνολικά, εκτός από την τότε που άθελά μου τον συνάντησα στη βάφτιση, άλλες δύο φορές ίσως, δεν το θυμάμαι καλά. Θυμάμαι όταν ήμουν σε ηλικία 10 ετών, είχα έρθει εδώ για κάποιο ταξίδι και μου είχε δώσει τότε ένα δεκαχίλιαρο, εκείνη την εποχή, 10 δραχμές δηλαδή μετέπειτα, ένα ποσό πολύ χαμηλό, αλλά τότε χαριτολογώντας και παρότι ήμουν 10 ετών, είπα ότι για κάθε χρόνο που έχει περάσει, ο νονός μου μου έδωσε και μία δραχμή. Εδώ λοιπόν που είναι τώρα φτιαγμένο αυτό το δωμάτιο και κάποια μηχανήματα έχει μέσα, αυτό δεν υπήρχε και εδώ στον τοίχο αυτόν ήταν η πόρτα που οδηγούσε μέσα στο διαμέρισμα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα εδώ, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Εδώ πρέπει να είναι η σκάλα που οδηγούσε στον πάνω όροφο, όπου ήταν το διαμέρισμα του σταθμάρχη. Τώρα αυτός ο σταθμός δεν λειτουργεί, παρά μόνον ίσως σε κάποια έκτακτη ανάγκη που δεν πιστεύω ότι υπάρχει τώρα που έχει δημιουργηθεί και η δεύτερη γραμμή. Επομένως δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει προσωπικό ώστε να εργάζεται στο σταθμό αυτό. Εδώ αριστερά είναι το χωριό για Λαλκομενές ή η Μαμούρα και κάπου εδώ στα πρώτα σπίτια υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταγωγή από την Κορώνια. Πιο κάτω είναι η εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και κάπου δεξιά ήταν και το νεκροταφείο, όπου εκεί είχε ταφεί ο μικρός μου, ο αδελφός μου μετά, ο πριν από μένα. Εδώ ο Πέτρος με τον οποίο έχουμε έρθει μαζί. Εδώ η πινακίδα που υποδηλώνει το σταθμό. Και εδώ κάποια μηχανήματα, δεν ξέρω τι ακριβώς μηχανήματα είναι αυτά. Ίσως είναι για τον τηλεχειρισμό των γραμμών. Δεν ξέρω τι ακριβώς εξυπηρετούν αυτά εδώ πέρα τα μηχανήματα μέσα. Στο βάθος εκεί ψηλά που είναι τα υψώματα, κάπου κρύβεται και η Κορώνια, στην οποία ήμασταν λίγο πριν. Τώρα έχουν τοποθετηθεί και τα καλώδια για την ηλεκτροδότηση των σειρμών που κάποια στιγμή θα κινούνται με ηλεκτρικό ρεύμα. Κάποτε υπήρχε μία γραμμή εδώ πέρα, μόνο αυτή που μπορούσε να είναι μπροστά και υπήρχε μία δεύτερη μόνο για το σταθμό
που έγιναν σαν ελιγμοί όταν έπρεπε να διασταυρωθεί με κάποιο άλλο τρένο. Τώρα λοιπόν βλέπω ότι δεν χρειάζεται διασταύρωση καμία. Δεν περνάνε γραμμές, δεν περνάνε με μονομένο τρένο, αλλά παράλληλα μπορούν να περνάνε και τα δύο. Αλλά πάρει να βλέπεις το χωριό, το χωριό να βλέπεις. Μπορεί να πάρεις να φωτογραφίσεις και εγώ με το χωριό. Αυτά με την κορονία.